Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μας για την κατάκριση. Και σήμερα, βασιζόμενοι πάντα στον Άγιο Παΐσιο, θα αναφερθούμε και στο οδυνηρό αποτέλεσμα της κατάκρισης, που είναι η απώλεια της χάρης του Θεού. Όταν κανείς κατακρίνει, χάνει τη Θεία Χάρη. Τι θα πει όμως κατάκριση, και τι θα πει καταλαλιά, γιατί καμιά φορά τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο πράγματα. Καταλαλιά, ας αρχίσουμε από το δεύτερο, είναι αυτό το κοινώς λεγόμενο κουτσομπολιό. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος μεταφέρει ειδήσεις, συνήθως κακές, για κάποιο άλλο πρόσωπο, σε ένα άλλο πρόσωπο. Ξέρεις τι έκανε ο Πάτερ Σάββας, ας πούμε, έλα να σου πω. Και αρχίζει και λέει, και συνήθως λέει άσχημα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί να είναι και ψέματα. Αν είναι ψέματα, βέβαια δεν είναι απλή καταλαλιά, απλό κουτσομπολιό, αλλά είναι και συκοφαντία. Έτσι, και είναι φοβερό αμάρτημα η συκοφαντία, αλλά και η καταλαλιά. Κατάκριση τώρα είναι κάτι πιο βαρύ, είναι το να βάλουμε μία ταμπέλα στον άλλον. Ότι ας πούμε ο Πάτερ Σάββας είναι τέτοιος, είναι κλέφτης για παράδειγμα. Βάζουμε μία ταμπέλα και χαρακτηρίζουμε όλον τον άνθρωπο. Έτσι, και αυτό βέβαια είναι φοβερό. Και μάλιστα ας πούμε παίρνουμε τη θέση του κριτού, που είναι μόνο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και βάζουμε τον άλλο ουσιαστικά, θα λέγαμε, στη βόλαση, ενώ δεν έχουμε καμία εξουσία γι' αυτό. Όταν καταδικάζουμε τον άλλον. Κάποιοι μπερδεύονται με την περιγραφή μιας κατάστασης, ενός γεγονότος, ενός συμβάντος που κάνουμε, αν αυτό είναι κατάκριση ή όχι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κατάκριση, εφόσον είναι μια απλή περιγραφή και δεν έχει μέσα μίσος, δεν έχει απόρριψη, δεν έχει για τον άλλον, ας πούμε, εμπάθεια. Ή μπορεί να περιγράψουμε μία πτώση του άλλου, κάτι κακό που είδαμε, αλλά να το πούμε με πόνο πολύ και με αγάπη πολύ και με τη διάθεση να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να συνέλθει και ζητώντας και τη συνδρομή κάποιου άλλου. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για τον αδελφό μας που έπεσε? Έτσι, αυτό φυσικά δεν είναι κατάκριση, όταν συνεργαζόμαστε για να βοηθήσουμε κάποιον. Ή ακόμα, δεν είναι κατάκριση όταν προφυλάσσουμε κάποιον από μια κακή συναναστροφή με ένα πρόσωπο που ξέρουμε ότι δεν βαδίζει σωστά. Και εκεί πάλι υπάρχει αγάπη. Δεν πρέπει βέβαια να μιλήσουμε με μίσος και αντιπάθεια και απόρριψη για το ασφάλον μέλος του σώματος του Χριστού προς το πρόσωπο που θέλουμε να προφυλάξουμε. Αλλά οφείλουμε να του πούμε και δύο λόγια ώστε να φυλαχτεί από την κακή συναναστροφή. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις θα λέγαμε επιτρέπεται να πούμε κάτι κακό που έχει κάνει ο άλλος, γιατί ακριβώς υπάρχει αγάπη, υπάρχει διάθεση να το βοηθήσουμε να μετανοήσει ή υπάρχει πρόθεση να φυλάξουμε κάποιον άλλον από την κακή συναναστροφή που ενδεχομένως εν αγνία του έχει ξεκινήσει. Όταν όμως υπάρχει εμπάθεια, υπάρχει απόρριψη, υπάρχει μίσος, υπάρχει αντιπάθεια, υπάρχει εχθρότητα, τότε βέβαια δεν είναι απλή περιγραφή, αλλά μέσα έχει αμαρτία. Και αυτό είναι βέβαια κατάκριση. Η λειτουργία που έχουμε από τον Θεό είναι η λειτουργία της κρίσεως. Και αυτή η λειτουργία οφείλει ο άνθρωπος να την χρησιμοποιεί σωστά. Όχι για να κατακρίνει τον πλησίον, αλλά για να διακρίνει το σωστό από το λάθος. Γι' αυτό και ο Κύριος, εκτός από την εντολή που μας λέει «μη κρίνετε ή να μη κριθείτε», «μη κατακρίνετε, μη καταδικάζετε κανένα και να μη καταδικαστείτε», γιατί όπως είπαμε είναι φοβερή αμαρτία το να παίρνουμε τη θέση του κριτού, ο οποίος είναι μόνο ο Χριστός μας, ούτε ο Θεός Πατέρας, όπως λέει και η Αγία Γραφή, δεν κρίνει κανένα ο Θεός Πατέρας. Πάσα την κρίση, όλη την κρίση, την έδωσε στον Υιό. Ένας λοιπόν που κατακρίνει τον συνάνθρωπό του μπαίνει πάνω από τον Υιό, πάνω και από τον Θεό Πατέρα που δεν κρίνει κανέναν και
παίρνει το δικό τους, το ρόλο του κριτού. Και είναι φοβερή αμαρτία αυτή, φοβερή αλαζονία, φοβερή υπερηφάνεια. Όταν λοιπόν λειτουργούμε έτσι, αμαρτάνουμε. Όταν όμως αγαπούμε τον άλλον και θέλουμε να το διορθώσουμε, μπορεί να συνεργαστούμε όπως είπαμε, ή όταν θέλουμε να προφυλάξουμε κάποιον άλλον. Οφείλουμε λοιπόν πάρα πολύ να προσέχουμε αυτό το πράγμα, να μην κατακρίνουμε κανένα, και αυτό είναι εντολή του Θεού. Μην κρίνετε, να μην κριθείτε. Αλλά ο Κύριος μας έχει δώσει και μία άλλη εντολή όσον αφορά τη λειτουργία της κρίσεως, την κριτική μας, ας πούμε, λειτουργία και την κριτική ικανότητα. Τη δικαία κρίση κρίνετε. Μη κρίνετε κατόψιν, μη κρίνετε δηλαδή επιφανειακά τα πράγματα, αλλά τη δίκαιη κρίση να την κρίνετε. Να αποφαίνεστε δηλαδή δίκαια για κάθε τι, έτσι, να κρίνετε σωστά, εμβαθύνοντας στο κάθε πράγμα, στο κάθε γεγονός. Αυτή η δίκαιη κρίση πάλι γίνεται με την κριτική λειτουργία, αλλά δεν έχει μέσα κατάκριση, έχει το στοιχείο αυτό που λέγεται διάκριση. Η δίκαιη κρίση λοιπόν γίνεται όταν ο άνθρωπος λειτουργεί όχι επιπόλαια, όχι επιφανειακά, όχι έτσι συναισθηματικά, όπως δυστυχώς λειτουργούμε τις περισσότερες φορές, και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, γι' αυτό και δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα. Επειδή τα βλέπουμε πολύ επιφανειακά και χωρίς καν να τα εξετάσουμε με την κοινή λογική πρώτα, την απλή ανθρώπινη κοινή λογική, και δεύτερον με την λογική, θα λέγαμε, του Θεού, με το αν αυτό είναι σύμφωνο με τον νόμο του Θεού, αυτό που βλέπουμε, αυτό που γίνεται από τον άλλο άνθρωπο, αυτό που συμβαίνει, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να εμβαθύνουμε και να το δούμε με την κοινή λογική και με τη λογική του Ευαγγελίου, με τον νόμο του Θεού δηλαδή, και απλώς το βλέπουμε εξωτερικά, επιφανειακά, και αν, ας πούμε, μας αρέσει, αμέσως σπέβδουμε να το αποδεχθούμε, γιατί μας φαίνεται ωραίο. Και από την άλλη, αν κάτι δεν μας φαίνεται ωραίο, επειδή το πάλι το βλέπουμε επιφανειακά, αμέσως το απορρίπτουμε και το μισούμε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος, σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο που έχει στον Άρωτο Πόλεμο, δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα. Όταν λοιπόν θέλουμε να έχουμε τη δίκαιη κρίση για την οποία μιλάει ο Χριστός μας και μας δίνει αυτή την εντολή, να μην κρίνουμε κατόψιν επιφανειακά, όπως μας φαίνεται κάτι, αλλά τη δίκαιη κρίση να κρίνουμε, τότε λειτουργούμε με την λογική την ανθρώπινη, τη σωστή την ανθρώπινη λογική αφενός, και αφετέρου και κυρίως με τη λογική του Ευαγγελίου, με βάση το νόμο του Θεού. Οπότε κάτι που μπορεί εξωτερικά να φαίνεται όχι τόσο ωραίο, να είναι όντως πολύ καλό. Και από την άλλη πλευρά, κάτι που φαίνεται ωραίο, να είναι στην πραγματικότητα κάτι πολύ κακό. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα που καλοποιείται, αν τον δει κανείς επιφανειακά, εξωτερικά, μπορεί να του φανεί κάτι ωραίο. Αν και τις περισσότερες φορές, για να πούμε σχεδόν πάντα, ο άνθρωπος όταν παρεμβαίνει στη δημιουργία του Θεού, ασχημίζει και δεν αμορφαίνει με αυτές τις παρεμβάσεις που κάνει. Λοιπόν, ένας που κρίνει επιφανειακά θα πει ότι γιατί όχι, ναι, είναι ωραίο και το αποδέχομαι. Ένας άνθρωπος που θα το δει όμως με την λογική αφενός, την ανθρώπινη λογική, και με τη λογική του Θεού απ' την άλλη, που είναι το σπουδαιότερο, θα πει ότι αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Γιατί είναι μία, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, μία μουτζούρα στην εικόνα του Χριστού, που είναι ο κάθε άνθρωπος. Και δεν επιτρέπεται να γίνεται καμία αλλίωση στο κατ' εικόνα, στην εικόνα που είμαστε. Ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού. Δεν είναι σωστό, είναι βλασφημία να πάρεις, ας πούμε, μία μπογιά και να μπογιατίζεις μια εικόνα. Είναι βασιμία στο πρόσωπο, στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Έτσι και ένας άνθρωπος που φτιασιδώνεται, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, και αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά της εικόνας του Χριστού στον εαυτό του. Οπότε, κρίνοντας κανείς όχι κατόψιν επιφανειακά, αλλά τη δίκαιη κρίση, θα πει ότι αυτό είναι αμαρτία, αυτό είναι κακό, δεν είναι σωστό.
Και οφείλουμε να κρίνουμε δίκαια, τη δίκαιη κρίση, όπως λέει ο Κύριος, για να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά. Και εμείς και να βοηθούμε και τους άλλους που έχουν καλή διάθεση και θέλουν, ας πούμε, να δεχτούν την κρίση μας, τη δίκαιη κρίση μας, να λειτουργήσουν και αυτοί σωστά. Και αν μέχρι τότε δεν λειτουργούσαν, να διορθωθούν. Γι' αυτό οφείλουμε να κρίνουμε, όπως λέει ο Κύριος, τη δίκαιη κρίση. Αλλιώς δεν θα έχουμε έναν, θα λέγαμε, οδηγό, ώστε να πορευτούμε και εμείς στη ζωή μας. Αν δεν κρίνουμε, πώς θα ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Οφείλουμε να κρίνουμε για να διακρίνουμε και όχι για να κατακρίνουμε. Γιατί η κατάκριση θα μας κατακρίνει, όπως έλεγε κάποιος, θα μας καταδικάσει. Και μάλιστα παραχωρεί ο Θεός, υπάρχει αυτός ο πνευματικός νόμος, σε αυτό το αμάρτημα για το οποίο καταδικάζεις τον άλλο, κατακρίνεις τον άλλο, σε αυτό θα πέσεις. Έχουμε το περιστατικό του με τον Άγιο Παΐσιο που κατέκρινε μία γυναίκα η οποία έπεφτε σε σαρκικά αμαρτήματα και μετά ο ίδιος είχε φοβερό σαρκικό πόλεμο. Λοιπόν, και κατάλαβε πόσο βαρύ πράγμα είναι η κατάκριση. Βέβαια, αν εξετάσουμε αυτό το αμάρτημα, θα δούμε ότι δεν έχει καμία, θα λέγαμε, λογική. Ένας που κατακρίνει, δεν έχει κανένα λόγο για να κατακρίνει, για να καταδικάζει τον άλλο. Οι άλλες αμαρτίες, λέει ο Ρωσόστομος, όσο και αν έχουν παράλογες αιτίες, πάντως έχουν κάποια δικαιολογία, παραδείγματος χάρη. Ο πόρνος ικανοποιεί κάποια επιθυμία του και πέφτει σε αυτή την φοβερή αμαρτία. Ο κλέφτης προσπαθεί να δώσει λύση στη φτώχεια του. Ο δολοφόνος εκτονώνει το θυμό του. Όλοι αυτοί έχουν κάποια δικαιολογία. Βέβαια, αυτή η δικαιολογία δεν είναι, ας πούμε, τους δίνει το δικαίωμα να κάνω αυτή τη φοβερή αμαρτία, την αντίστοιχη. Εκείνος όμως που κατακρίνει, καμία δικαιολογία δεν έχει. Τίποτε άλλο δεν τον οθεί στην κατάκριση παρά η ζήλια του. Έτσι λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι δεν είναι δυνατό να κατηγορεί και να κατακρίνει εκείνος που δεν φθονεί. Άρα, εκείνος που φθονεί ορμάει στην κατηγορία και στην κατάκριση του άλλου. Και γιατί φθονεί? Γιατί έχει υπερηφάνεια. Και βλέπει τον άλλον που είναι ψηλότερο από αυτόν, τον ζηλεύει, τον φθονεί και προσπαθεί να τον κατεβάσει, ώστε αυτός να φανεί ανώτερος. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά δικαιολογία για αυτόν που κατακρίνει. Τίποτε άλλο δεν τον οθεί να κατακρίνει παρά η ζήλια του. Δεν έχει ούτε δίκαιη ούτε άδικη αιτία. Θέλεις να κατηγορείς? Θέλεις να κακολογείς? Μπορείς. Και να το κάνεις και όσο θέλεις και στο μέγεθος που θέλεις. Σου προσφέρω τη δυνατότητα, λέει ο Ρωσόστομος. Βάλε μπροστά σου τις αμαρτίες σου και κακολόγησέ τις. Επιτρέπεται αυτό και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Αυτή είναι η σωστή, ας πούμε, χρήση, θα λέγαμε, της κατάκρισης. Να κατακρίνεις τον εαυτό σου, τις αμαρτίες σου. Αν προσέξετε τώρα μια ωραία έτσι διάκριση του Ιερού Χρυσοστόμου. Αν κατηγορείς, λέει, τον άλλον που σε επιβουλεύεται, πες ότι έχεις κάποιον εχθρό, ο οποίος σκέφτεται εναντίον σου, σχεδιάζει εναντίον σου, από ζήλια, από φθόνο κλπ. Και εσύ το μαθαίνεις. Τι κάνεις? Αρχίζεις και τον κατηγορείς και λες τον παλιάνθρωπο, δεν τρέπεται κλπ. Τι του έκανα? Αρχίζεις και τον κατηγορείς. Τότε τι γίνεται, τι κάνεις? Αν κατηγορείς τον άλλον που σε επιβουλεύεται, κάνεις τον εαυτό σου υπεύθυνο για κατηγορία, για κατάκριση. Έτσι και εσύ ο ίδιος λοιπόν μετά, τι κάνεις? Καταλαλείς, κουτσομπολεύεις, έτσι, αποκαλύπτεις την κακία του άλλου, κατακρίνεις τον άλλο και γίνεσαι κι εσύ αμαρτωλός. Όπως ο άλλος αμαρτάνει γιατί σε επιβουλεύεται, και εσύ αμαρτάνεις γιατί κατακρίνεις αυτό που σε επιβουλεύεται. Αντί να πεις τον καημένο, τον παρέσυρε ο κοινός μας εχθρός, ο διάβολος. Και αν δεν προσέξω κι εγώ αύριο θα πέσω στη δουλάθος που έπεσε αυτό σήμερα.
Και εγώ μπορεί να επιβολευτώ τον ίδιο ή κάποιον άλλο άνθρωπο. Ο Θεός να με ελεήσει και αυτό να τον ελεήσει και να τον συγχωρήσει. Έτσι πρέπει να πεις. Όχι να αρχίσει να τον κατηγορείς και να τον κατακρίνεις και να τον καταδικάζεις. Αν εκείνος ενήργησε έτσι κακός, λέει ο Σόστομος, και έφτιαξε σχέδια και δουλεύεται εναντίον σου, γιατί τον μιμήσε, γιατί και εσύ κινείσαι εναντίον του, ενώ είναι αδελφός σου. Έτσι και οφείλεις αν μη τι άλλο να το βοηθήσεις να μετανοήσει να σου πει. Πολλοί, λέει ο Ρωσόστομος, μπορεί να μην ψεύδονται, να μην κλέβουν, να μην ασελβούν, να μην κακουργούν, να μην κάνουν κάποιο κακό έργο, να μην φωνεύουν, να μην κάνουν παρόμοια αμαρτήματα, ωστόσο πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαγιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί. Και δυστυχώς έχει πολύ δίκιο εδώ ο Σόστομος. Πολλοί χριστιανοί που εξομολογούνται, σχεδόν κάθε φορά λένε και αυτό το αμάρτημα. Και το λένε έτσι με ευκολία πολύ μεγάλη και φαίνεται ότι δεν υπάρχει συνέστηση ότι αυτό το αμάρτημα είναι τόσο σπουδαίο και μεγάλο. Το θέλουν ως κάτι μικρό και γι' αυτό ίσως και δεν αγωνίζονται να το κόψουν και κάθε φορά το εξομολογούνται. Ή μπορεί και να μην το εξομολογούνται καν. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, λέει ο Ρωσόστομος, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεσοι στον Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους, δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Αντί όμως να λυπούνται και να μετανοούν για τις δικές τους αμαρτίες, κρίνουν τους συνανθρώπους μας. Ακόμα και αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα και αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα και αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Που δεν είμαστε έτσι βέβαια και αμαρτάνουμε και κανένα δικαίωμα δεν έχουμε να κρίνουμε κανέναν συνάνθρωπό μας. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, ποιος σε έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους, ποιος σε έβαλε στη θέση του δικαστού να κρίνεις και να κατακρίνεις. Γιατί βέβαια για να κρίνεις και να κατακρίνεις θεωρείς τον εαυτό σου ανώτερο από τους άλλους, σε μια υπεροχική θέση. Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό. Τι έχεις εγώ και έλαβες. Αφού λοιπόν το έλαβες ότι έχεις καλό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο και να θεωρείς ότι έχεις αξία σπουδαία και την έχεις αποκτήσει μάλιστα με τη δύναμή σου ή με την ικανότητά σου. Τίποτα δεν έχουμε από μόνοι μας. Ποιος μας έφερε στο είναι από την ανυπαρξία, ο Θεός. Ποιος μας έδωσε ότι έχουμε, ο Θεός. Λοιπόν, τι καυχέσαι, τι αλαζονεύεσαι. Τι νομίζεις για τον εαυτό σου ότι είσαι σπουδαίος και μεγάλος και ανώτερος από τους άλλους και αρχίζεις και κατακρίνεις τους συνδούλους σου. Όλοι είμαστε σύνδουλοι, δούλοι του ενός Κυρίου. Εσύ λοιπόν που είσαι δούλος, γιατί κρίνεις τον σύνδουλό σου. Έχει τον Κύριό του και εκείνος θα τον κρίνει. Δεν είναι δικό σου δούλος για να τον κρίνεις. Έχει άλλο κύριο, άλλο αφεντικό. Τι κρίνεις αλότριον ηκέτηνε, θα πει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Ξένο δούλο, δεν είναι δικό σου δούλος. Είναι δούλος του Κυρίου. Και εσύ είσαι δούλος του Κυρίου και είστε σύνδουλοι. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να κρίνεις το σύνδουλό σου. Ο Χριστός, όμως, προσέξτε εδώ πάλι και τη σπουδαία διάκριση του Αγίου, δεν είπε να μη σταματάς εκείνον που αμαρτάνει με το να τον νουθετείς, αλλά να μην τον κατακρίνεις. Άλλο το να σταματήσεις κάποιον που αμαρτάνει με τον καλό σου λόγο, έτσι με την καλή σου συμβουλή, με την αγάπη σου και την αγαπητική σου, ας πούμε, υπόδειξη, και άλλο να τον κατακρίνεις και να τον καταδικάσεις και να τον εξουδενώσεις. Όχι, αυτό δεν θα το κάνεις.
Αλλά το πρώτο οφείλεις να το κάνεις. Αν δεν το σταματάς, πάλι αμαρτάνεις. Οφείλεις να το σταματήσεις, αλλά με νοθεσία, με αγάπη. Και οφείλεις βέβαια και να μην το κατακρίνεις, να μην δημοσιοποιήσεις το λάθος του στους άλλους. Μοναδική εξαίρεση είναι βέβαια όταν ο άλλος κηρύσει δημόσια αίρεση, δηλαδή εσφαλμένη πίστη. Εκεί οφείλεις και εσύ δημόσια να τον ελέγξεις, να τον καταγγείλεις, εφόσον επιμένεις την αιρετική του διδασκαλία. Για χάρη όλης της Εκκλησίας. Ενώ πρέπει να πενθούμε, λέει πάλι ο Σώστομος, για τα δικά μας κακά, κατακρίνουμε τους άλλους, κάτι που δεν επιτρέπεται να το κάνουμε, ακόμα και αν είμαστε καθαροί από αμαρτίες. Θέλεις να κατακρίνεις, θέλεις να κατηγορήσεις, έχεις υλικό, τον εαυτό σου και τα αμαρτήματά σου. Μην ασχολείσαι με τους άλλους. Ακόμα και αν δεν έχεις καμιά αμαρτία εσύ, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να ασχολείσαι με τις αμαρτίες των άλλων. Προτρέπω να μην κρίνετε. Όχι διότι αυτά που κάνει ο άλλος δεν είναι άξια κατακρίσεως, αλλά διότι δεν είναι δικό σου, είναι ξένος υπηρέτης. Είναι δούλος του Θεού. Δεν είναι δική σου δουλειά να κρίνεις και να κατακρίνεις τον πλησίον. Αυτό είναι έργο του κριτή. Ο Κύριος εξετάζει και κρίνει. Και αν ακόμα κανένα άλλο αμάρτημα δεν είχαμε διαπράξει, αρκεί και μόνο η κατάκριση, λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ακόμα υποθετικά μιλάει βέβαια, αν δεν είχαμε κανένα άλλο αμάρτημα και είχαμε μόνο την κατάκριση. Έστω και αυτό να συνέβαινε, και μόνο η κατάκριση που διαπράττουμε είναι αρκετή για να μας οδηγήσει στη χειρότερη κόλαση. Διότι στα αμαρτήματα των άλλων γινόμαστε πικροί δυναστές, δικαστές. Ενώ τα δοκάρια στα μάτια μας, των δικών μας αμαρτημάτων, τα παραβλέπουμε, τα αμνηστεύουμε και προσέχουμε στις αμαρτίες των άλλων. Βγάλε το δοκάρι από το μάτι σου και μετά θα μπορέσεις να δεις σωστά, ώστε να αφαιρέσεις και το ψαριδάκι, αυτό το σκουπίδι που υπάρχει στο μάτι του αδελφού σου. Όλη μας η ζωή ξοδεύεται, λέει ο Σώστομος, στο να κουτσομπολεύουμε τις υποθέσεις των άλλων και να τους καταδικάζουμε. Προσέξτε, αυτό έχει μία ειδονή το πράγμα. Γι' αυτό πάρα πολύ επιδίδονται οι άνθρωποι στον κουτσομπολιό. Και άντρες και γυναίκες, ίσως περισσότερο οι γυναίκες. Είναι φοβερό αμάρτημα. Αλλά έχει μία ειδονή, σατανική ειδονή, γιατί τρέφει την υπερηφάνεια, την αλαζονία, τον εγωισμό. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε σαν κι αυτός. Βλέπεις τι κάνει αυτός, τι κάνει εκείνος. Και αυτό το αμάρτημα σήμερα ενισχύεται περισσότερο με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, έτσι, μέσω ιδίως της τηλεόρασης, όπου παρουσιάζονται σκανδαλώδεις, ας πούμε, συμπεριφορές, ιστορίες κλπ. Και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτά που μας δίνουν ως ειδήσεις για κάποια πρόσωπα και λέμε, εντάξει, δεν είμαστε και σαν και αυτούς, επομένως είμαστε σε καλή κατάστασή μας. Καθόλου καλή κατάσταση δεν είμαστε. Γιατί τρεφόμαστε, ας πούμε, την ιδέα ότι δεν είμαστε σαν τους άλλους, άρα γινόμαστε υπερήφανοι, υποκριτές, φαρισαίοι, όπως ήταν και ο φαρισαίος της παραβολής που έλεγε «Δεν είμαι όσπερ η λυπή των ανθρώπων». Και σε αυτό συμβάλλει βέβαια, όπως είπαμε, πάρα πολύ η τηλεόραση και όλα αυτά τα μέσα, τα οποία προβάλλουν τις πτώσεις των άλλων και με απροκάλυπτο τρόπο και σκόπιμα για πολλούς λόγους και για να παρασύρουν στο κακό, γιατί ό,τι βλέπει κανείς έχει την τάση να το μιμηθεί, και τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι, γι' αυτό και μας βομβαρδίζουν με αυτό το καταιγισμό της αισχρότητας, γιατί θέλουν να μας οδηγήσουν στην ανηθικότητα ως λαό και να μας διαφθείρουν ως λαό και αφετέρου να μας τρέψουν και την υπερηφάνεια
Είναι αυτό το σκεπτικό που είπαμε, ότι εμείς εντάξει δεν φτάσαμε εκεί πέρα που έχουν φτάσει αυτοί. Άρα είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Όλη μας η ζωή ξοδεύεται στο να κουτσομπολεύουμε τις υποθέσεις των άλλων και να τους καταδικάζουμε. Φοβερή αλήθεια, λέει ο Ρωσόσταμος. Δυστυχώς, κανένα δεν θα βρεις ούτε κοσμικό, ούτε μοναχό να είναι απαλλαγμένος από αυτή την αμαρτία. Και ας είναι τόσο μεγάλη η απειλή του Λόγου του Θεού για την κατάκριση. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Με όποιο κριτήριο κρίνετε, θα κριθείτε. Με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρηθείτε κι εσείς. Όπως εσύ κρίνεις τους άλλους με αυστηρότητα, έτσι και τους καταδικάζεις στο πύρτο εξώτερο και τους απορρίπτεις και τους αντιπαθείς, με αυτό το μέτρο θα κριθείς κι εσύ από τον φοβερό κριτή. Ενώ λοιπόν η κατάκριση επισύρει τέτοιες τιμωρίες, ενώ δεν προσφέρει καμιά ειδονή, πραγματική ειδονή, εντούτοις όλοι στο κακό αυτό προστρέχουμε, σαν να βιαζόμαστε και να φιλονικούμε πώς θα μπούμε γρήγορα στη φωτιά της κολάσεως. Έτσι είναι πράγματι μία σχιζοφρενική, θα λέγαμε, συμπεριφορά. Τελείως παράλογη. Ενώ μας έχει πει ο Κύριος ότι όποιος κατακρίνει πηγαίνει στην κόλαση και μόνο για αυτή την αμαρτία, εμείς σαν να συναγωνιζόμαστε ποιος θα κατακρίνει περισσότερο. Φοβερή, διαβολική παγίδα είναι η κατάκριση και μεγάλη αμαρτία. Το δραστικότερο φάρμακο κατά της κατάκρισης, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι το να ασχολείσαι πάντοτε και να ερευνάς με το λογισμό σου τα δικά σου πάθη και τις δικές σου κακίες, τα οποία είναι τόσο πολλά και τόσο απόκριφα, που μόνο για να τα γνωρίσεις και να τα θεραπεύσεις, δεν σου φτάνουν όλες οι ημέρες της ζωής σου. Αν ασχολιώσουν όλες τις μέρες της ζωής σου με το να παρακολουθείς τον εαυτό σου και τα πάθη σου, και πάλι δεν θα σου έφταναν για να βάλεις, θα λέγαμε, διάγνωση και να θεραπεύσεις τα πάθη σου. Όση περισσότερη υπόλοιψη, μεγαλύτερη θα λέγαμε, ιδέα και τιμή έχουμε στον εαυτό μας, τόσο περισσότερο παρακινούμαστε στο να κατακρίνουμε και να καταφρονούμε τους άλλους. Υπάρχει μια ωραία ιστορία, ωραία δηλαδή διδακτικότατη ιστορία, στο πολύ ωφέλιμο, πνευματικότατο βιβλίο του Αββά Δωροθέου στα ασκητικά. Και το συνιστώ σε όλους σας να το διαβάσετε, τα ασκητικά του Αββά Δωροθέου. Το έχουμε αναλύσει και υπάρχουν αναλυμένα έτσι και στο YouTube, στο κανάλι μας, έτσι στην playlist με τίτλο Αββά Δωροθέου, τα έργα του Αββά Δωροθέου, Αββάς Δωρόθεος. Λέει λοιπόν εκεί για κάποιον μοναχό που συνάντησε ο Αββάς Δωρόθεος, ο οποίος λέει ήταν πάντοτε ατάραχος, πάντοτε ήρεμος και φαινόταν, ας πούμε, εξωτερικά σαν, θα λέγαμε, εικόνα πραότητος, σαν ένας άνθρωπος με βαθιά, ας πούμε, εσωτερική ειρήνη. Και τον πλησίασα, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, και τον ρώτησα, μα πώς, αδερφέ μου, τα καταφέρνεις και είσαι έτσι πάντα ατάραχος, πάντα ήρεμος και δεν ταράζεσαι με τις συμπεριφορές των άλλων αδελφών, γιατί ζούσες σε ένα μεγάλο κοινόβιο και υπήρχαν πάντοτε πολλές αφορμές για να ταραχτεί κανείς και να οργιστεί ακόμα, να θυμώσει με τις συμπεριφορές των άλλων. Γιατί όλοι και σε ένα κοινόβιο, ας πούμε, μοναχικό, δεν είναι άγγελοι, έτσι όλοι και οι μοναχοί έχουν τις αδυναμίες τους και κάνουν και τα σφάλματά τους, οπότε οπωσδήποτε ενοχλούν και τους άλλους, τους γύρω τους, με μια άσχημη συμπεριφορά. Και έτσι δημιουργούνται παρεξηγήσεις και ίσως και θυμή και ταραχές και αναστατώσεις. Εσύ όμως, λέει αδερφέ, πώς τα καταφέρνεις και είσαι πάντοτε ατάραχος? Και τι απάντησε αυτός? Εγώ, λέει, να ασχοληθώ με αυτά τα σκυλιά? Τόσο περιφρονητικά μίλησε για τους αδερφούς του. Έτσι τους έβλεπε σαν σκυλιά.
Δηλαδή είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, πολύ μεγάλη υπόλοιψη, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, και τους είχε όλους καταδικάσει και μάλιστα δεν τους θεωρούσε καν ανθρώπους, τους ονόμαζε σκύλους. Και σου λέει, εγώ να ασχοληθώ με αυτά τα σκυλιά. Δεν ήταν επομένως από αρετή, από πραότητα, από αγάπη στον Χριστό και από αγάπη στους αδερφούς που δεν οργιζόταν, αλλά ήταν από μια άκρα περιφρόνηση. Φοβερό. Φοβερό πάθος και αμάρτημα. Φοβερή κατάντια. Και να φαίνεται αυτός ο άνθρωπος εξωτερικά πραότερος. Κι όμως να έχει μέσα του τόσο όγκο υπερηφάνειας. Οπότε, γιατί δεν πρέπει να κρίνουμε κατόψιν τα πράγματα. Και πρέπει να εμβαθύνουμε στο καθήκον. Ένας που φαίνεται εξωτερικά πράος, δεν σημαίνει ότι είναι και αληθινά πράος. Όπως και ένας ο οποίος μπορεί να εκδηλώσει και μία αγανάκτηση κάποια φορά, όταν υβρίζεται ο Θεός, όταν βλασφημείται ο Θεός, ή όταν αδικείται ο πλησίον, μπορεί εξωτερικά ένας που θα το δει να πει, «Α, τι οργύλος άνθρωπος, τι θυμώδης άνθρωπος». Και όμως αυτός να είναι πραότατος. Κλασικό παράδειγμα, ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος, όπως λέει και το τροπάριό του, ήταν εικόνα πραότητος. Κι όμως αυτός έδωσε ένα χαστούκι στον Άρη, που θα λέγαμε του συγκλώνησε όλο το διανοητικό του οικοδόμημα του Αρίου. Μετά, βέβαια, τον έβαλαν στη φυλακή, γιατί έτσι έλεγε όμως. Και ο ίδιος ο Χριστός πήγε στη φυλακή και η υπεραγία Θεοτόκος και του έδωσαν το Ευαγγέλιο και το Ομοφόριο. Και το πρωί βέβαια τον βρήκανε έτσι στη φυλακή και κατάλαβαν το μεγάλο τους λάθος που είχαν φυλακίσει τον Άγιο Νικόλαο. Δεν ήταν εκδήλωση οργής, ούτε ήταν από πάθος αυτό που έκανε ο Άγιος Νικόλαος απέναντι στον Άριο, αλλά από ιερά αγανάκτηση και από αγάπη στον Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός τον βράβευσε. Γι' αυτό οφείλουμε να κρίνουμε όχι κατόψιν, αλλά τη δίκαιη κρίση. Όσο περισσότερη υπόλοιψη και τιμή έχουμε στον εαυτό μας, τόσο περισσότερο παρακινούμαστε να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας. Όσο μικρότερη υπόλοιψη και τιμή έχουμε στον εαυτό μας, τόσο λιγότερο κατακρίνουμε. Και όταν δεν έχουμε καμιά υπόλοιψη για τον εαυτό μας, δεν θεωρούμε ότι είμαστε κάτι, τότε δεν κατακρίνουμε ποτέ. Θυμάστε εκείνον τον αδελφό, που λέει πάλι στο ιεροντικό, ο οποίος δεν ήταν και τόσο, ας πούμε, συνεπής, θα λέγαμε, στα καθήκοντά του, τα μοναχικά, και στις ακολουθίες κλπ. Μπορεί να αργούσε και λίγο. Και έφτασε η ώρα να κοιμηθεί και τον έβλεπαν όλοι να είναι χαριέστατος, να είναι ήρεμος, σαν να πηγαίνει, ας πούμε, κατευθείαν στον Παράδεισο, με πολύ σιγουριά, μάλιστα. Και τέλος πάντων, οι αδερφοί προσπαθούσαν λίγο να τον φέρουν όπως νόμιζαν, σε συνέστηση, και τέλος δεν είδαν ότι αυτός δεν άλλαζε, ήταν μέσα στη χαρά του, ας πούμε. Φώναξαν τον ηγούμενο. Ο ηγούμενος του λέει, αδερφέ μου, σε βλέπω, λέει, πολύ ήρεμο, πολύ άνετο, πολύ χαρούμενο. Τώρα φεύγεις, θα πας στον Κρητή. Δεν έχεις σκεφτεί ότι δεν ήσουν και τόσο συνεπής στη μοναχική σου ζωή, στις ακολουθίες και λοιπά, στα μοναχικά σου κατοίκοντα. Τι θα απολογηθείς? Εκείνος έτσι με πολύ σιγουριά και χαρά και ταπείνωση όμως, του είπε, γέροντά μου, εγώ διάβασα στο Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός ότι εάν δεν κρίνουμε, δεν θα κριθούμε. Και προσπάθησα σε όλη μου τη μοναχική ζωή να εφαρμόσω αυτή την εντολή. Και έτσι δεν έκρινα κανένα. Δεν κατέκρινα κανένα. Και γι' αυτό τώρα θα πάω στον Χριστό και θα του πω, εσύ, Δέσποτα, μας είπες ότι αν δεν κρίνουμε, δεν θα κριθούμε. Να λοιπόν, εγώ δεν έκρινα κανένα. Και γι' αυτό δεν θα κριθώ, όπως κατά τον αψευδή σου λόγο είπες. Και ο ηγούμενος βέβαια θαύμασε και το είπε, πορεύω εις ειρήνη τέκου μου, παιδί μου, πήγαινε ειρήνη. Έτσι, διάλεξες το σωστό δρόμο.
Βέβαια, αυτός δεν ήταν ότι μόνο δεν έκρινε κανένα. Για να μην κρίνει κανένα σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει ο Νικόδημος. Ότι είχε δηλαδή μηδενική ιδέα για τον εαυτό του. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην θεωρείς ότι είσαι κάτι, αλλά να θεωρείς ότι είσαι το μηδέν. Και αυτή είναι και η αληθινή αυτογνωσία. Και αυτό ακριβώς είναι που ελκύει τη χάρη του Θεού στον άνθρωπο και τον καθαρίζει και τον φωτίζει και τον θεώνει και τον σώζει. Όσο ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει έστω και μικρή ιδέα για τον εαυτό του, πέφτει σε πάρα πολλά αμαρτήματα και μάλιστα στο αμάρτημα της κατάκρισης. Γνώριζε, λέει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, ότι όπως εξετάζεις με κακή διάθεση γνώμης κάποιο πάθος του αδελφού σου, κάποια ρίζα του ίδιου πάθους βρίσκεται και μέσα στην καρδιά σου. Που σύμφωνα με τη διάθεση και το πάθος που έχει, έτσι με εμπάθεια κρίνει και τα των άλλων. Όπως γράφτηκε. Ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της καρδιάς του βγάζει πονηρά πράγματα. Γιατί βλέπεις το πάθος των άλλων, μήπως σου είναι γνώριμο, μήπως το έχεις και εσύ μέσα σου. Αυτό λέει ο Νικόδημος. Για ψάξου λίγο. Όπως εξετάζεις με κακή διάθεση κάποιο πάθος του αδελφού σου, να ξέρεις ότι κάποια ρίζα του ίδιου πάθους βρίσκεται και μέσα στην καρδιά σου. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι μιλάνε συνέχεια για ηθική και κατακεραυνών τους άλλους, ως ανηθίκους κλπ, μέσα στην καρδιά τους έχουν και αυτοί μία ρίζα ανηθικότητας. Και γι' αυτό κρίνουμε εμπάθεια και όχι με επίοικια τα λάθη των άλλων που αφορούν στο συγκεκριμένο πάθος της ηθικότητας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος. Με τη διάθεση που εξετάζεις, την απορριπτική διάθεση που εξετάζεις τον άλλον για κάποιο πάθος του, με αφορμή αυτό, για εξέδωσε και τον εαυτό σου. Μήπως έχεις και εσύ το ίδιο πάθος και θα δεις ότι το έχεις. Και γι' αυτό κρίνεις με εμπάθεια και τον άλλον. Ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της καρδιάς του βγάζει πονηρά πράγματα. Έχεις και εσύ πονηρό απόθεμα και βγάζεις από αυτό και το εκτοξεύεις έτσι και κατηγορείς και τον άλλον. Αν εσύ εύκολα κρίνεις τους άλλους και τους καταφρονείς, λέει πάλι ο Νικόδημος, ο Θεός παραδειγματικά θα σε εκπαιδεύσει, παραχωρώντας να πέσεις κι εσύ στο ίδιο παράπτωμα, για να γνωρίσεις με την πτώση σου την υπερηφάνειά σου και να ταπεινωθείς. Έτσι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και ο Θεός μας, ο καλός Θεός μας που μας αγαπάει άπειρα, δεν θέλει να απολυστούμε. Και επειδή η απώλεια είναι η υπερηφάνεια, η μέγιστη ακαθαρσία είναι η υπερηφάνεια και οδηγεί στην αιώνια κόλαση, προσπαθεί ο καλός Θεός να μας οδηγήσει στην ταπείνωση. Στο να συντριβεί το εγώ, να εξαλειφθεί η ίηση από το ίωμαι που σημαίνει νομίζω, θεωρώ, η ιδέα που θεωρούμε ότι είμαστε κάτι σπουδαίο. Και γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός όταν κατακρίνουμε κάποιον για κάτι να πέσουμε στο ίδιο λάθος για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι από τον άλλο. Αλλά ότι είμαστε το ίδιο και χειρότερο. Κάθε λόγος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, που προέρχεται από διάθεση να ατιμάσουμε κάποιον, είναι κατάκριση. Έστω και αν αυτός ο λόγος δεν είναι υβριστικός. Μπορεί να μην πεις μια βρισιά για κάποιον, αλλά με τα λογάκια σου να μειώνεις τον άλλον. Έμεσα ή και άμεσα. Να κατηγορείς τον άλλον. Να θέλεις να τον βάλεις χαμηλά. Και αυτό ακριβώς είναι πτώση, είναι κατάκριση. Να θέλεις δηλαδή έτσι να ατιμάσεις τον άλλον. Ενώ το καθήκον μας είναι να τιμούμε τον άλλον.
λέει ο Απόστολος, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Και συναγωνιζόμαστε να προλαβαίνουμε τους άλλους στην τιμή, να τους τιμούμε. Γιατί? Γιατί είναι εικόνες Χριστού. Ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Χριστού και το πιο μικρό παιδί και το μωρό και ο πιο διεφθαρμένος και κακός άνθρωπος είναι εικόνα Χριστού, τσαλακωμένη βέβαια, αλλά εικόνα Χριστού πάνω. Οπότε αξίζει την τιμή μας ως εικόνα Χριστού. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να ετοιμάζει κανέναν άνθρωπο. Είναι πολύ τραγικό να βλέπει κανείς συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες και μάλιστα δημόσια μερικές φορές του ενός ανθρώπου στον συνάνθρωπό του. Ό,τι και αν είναι ο άλλος και ο χειρότερος άνθρωπος του υποκόσμου να είναι. Οφείλεις ως εικόνα Χριστού να το τιμάς, να το σέβεσαι. Αυτός που ακούει κατηγορίες και κατακρίσεις, άλλο τώρα αυτό πολύ σπουδαίο επίσης, έχει την ίδια ευθύνη με εκείνον που τις λέει. Γιατί εκείνος που ακούει δίνει, ας πούμε, αφορμή σε αυτόν που λέει την κατάκριση να πει την κατάκριση. Αν δεν υπήρχε αυτή να ακούσει και αυτός δεν θα είχε λόγο να μιλήσει και να κατακρίνει. Όσο εσύ παραμένεις και στείνεις πρόθυμα αυτή να ακούσεις τις κατηγορίες, αμαρτάνεις και εσύ αφού συμβάλλεις στην κατάκριση του άλλου. Έτσι, του δίνεις δηλαδή τη δυνατότητα να μιλήσει. Γιατί είσαι εσύ ο ακροατής. Αν δεν υπήρχε ακροατής, δεν υπάρχει λόγος να μιλήσει εκτός αν δεν είναι στα καλά του εκείνος που κατακρίνει. Αυτός λοιπόν που ακούει κατηγορίες και κατακρίσεις έχει την ίδια ευθύνη μάλιστα με εκείνον που τις λέει, λέει ο Μέγας Βασίλης, δεν έχει μικρότερη ευθύνη. Ίσως θα τολμούσαμε να πούμε ότι κάνει και διπλή ζημιά. Κάνει ζημιά και στον εαυτό του που ακούει αυτά που ακούει και στον άλλον ο οποίος κατακρίνει έχοντας ας πούμε ως αφορμή εσένα που κάθεσαι να τον ακούσεις. Ενώ θα έπρεπε, όπως λέει ο λόγος της εγγραφής, αυτόν που καταλαλεί να τον εκδιώξεις. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, το τον εξεδίωκον, λέει ο ψαλμωδός. Οφείλεις να του πεις, σταμάτα αδερφέ μου, φύγε, μην τα λες αυτά τα πράγματα, σε παρακαλώ, δεν θέλω να ακούσω. Δύο πράγματα απαιτούνται από όλους τους ανθρώπους, λέει πάλι μας ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης τώρα. Να κατακρίνουμε τα δικά μας αμαρτήματα και να συγχωρούμε τα αμαρτήματα των άλλων. Εμείς συνήθως κάνουμε το ανάποδο. Συγχωρούμε τα δικά μας αμαρτήματα και καταδικάζουμε, κατακρίνουμε τα αμαρτήματα των άλλων. Αμνηστεύουμε τον εαυτό μας και κατηγορούμε τους άλλους. Εκείνος που βλέπει τα δικά του αμαρτήματα, συγχωρεί πιο εύκολα τους άλλους. Ενώ εκείνος που κατακρίνει τους άλλους, τον ίδιο τον εαυτόν του κατακρίνει και καταδικάζει, έστω και αν έχει πολλές αρετές. Αληθώς, μεγάλο πράγμα είναι το να μην κατακρίνουμε τους άλλους, αλλά τους εαυτούς μας. Εμείς όμως, αφήνοντας τις δικές μας αμαρτίες, τους άλλους ιδίως κατακρίνουμε, τους άλλους εξετάζουμε, μην γνωρίζοντας ότι ακόμα και αν είμαστε δικαιότεροι από άλλους, εάν κατακρίνουμε τους άλλους, γινόμαστε ένοχοι και είμαστε άξιοι της ίδιας τιμωρίας και των ίδιων βασάνων, των οποίων είναι άξιος και αυτός τον οποίον κατακρίνουμε. Έτσι γινόμαστε λοιπόν και εμείς συνένοχοι και όταν κατακρίνουμε αυτούς οι οποίοι ας πούμε αμαρτάνουν, μάλλον απολαμβάνουμε και εμείς την ίδια ποινή θα λέγαμε και όπως είπαμε παραχωρεί ο Θεός σύμφωνα τον πνευματικό νόμο που έχει θέσει να πέσουμε και εμείς στο ίδιο αμάρτημα και γινόμαστε και εμείς συνένοχοι στο ίδιο μάτι.
Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ. Και ένα ακόμα ιστορικό γεγονός, πολύ διδακτικό. Ο Λότ, ενώ κατοικούσε στα Σόδωμα, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, κανέναν δεν κατέκανε. Κανέναν δεν κατηγόρησε. Γι' αυτό δικαιώθηκε και σώθηκε από τη φωτιά. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Μπορεί να γίνει μια καταστροφή, να χαθούν τα πάντα. Και εσύ να σωθείς, εάν δεν κατακρίνεις αυτούς που είναι γύρω σου, που ενδεχομένως αμαρτάνουν και δεν μετανοούν, όπως συνέβαινε με τους Σοδομίτες. Αυτή ήταν η μεγάλη αρετή του Λότ, του δικαίου Λότ, του ανεψιού του Πατριάρχου Αβραάμ. Ενώ ζούσε μέσα σε ένα πολύ διεφθαρμένο περιβάλλον, δεν κατέκρινε τους ανθρώπους που αμάρτηναν, τους Σοδομίτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταδίκαζε την αμαρτία. Την καταδίκαζε, γι' αυτό και δεν την έπρατε. Αλλά τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, δεν τους καταδίκαζε, άφηνε όλη την κρίση εις τον Θεό. Και εμείς λοιπόν οφείλουμε να μην κατακρίνουμε. Και όταν κάποιος άλλος κατακρίνει, οφείλουμε να τον σταματούμε, να τον διώχνουμε, έτσι, ή να φεύγουμε εμείς, διαμαρτυρόμενοι, ή αν μπορέσουμε να αλλάξουμε θέμα συζήτησης. Γιατί διαφορετικά αμαρτάνουμε βαριά και χάνουμε τη χάρη του Θεού, όπως θα δούμε τώρα, με βάση αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Όταν γέροντα μου περνάει ένας λογισμός εις βάρος του άλλου, είναι πάντοτε κατάκριση, ερώτημα. Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα. Μερικές φορές αργώ να το καταλάβω. Κοίταξε, να καταλαβαίνεις το συντομότερο την πτώση σου και να ζητάς συγχώρηση και από την αδελφή την οποία κατέκρινες και από τον Θεό, γιατί αυτό γίνεται εμπόδιο στην προσευχή. Με την κατάκριση φεύγει αυτομάτως η χάρη του Θεού και δημιουργείται αμέσως ψυχρότητα στην επικοινωνία σου με τον Θεό. Πώς να κάνεις μετά προσευχή? Η καρδιά γίνεται πάγος, μάρμαρο. Γιατί ακριβώς απέρριψες έναν αδερφό σου, μια αδερφή σου. Το συντομότερο λοιπόν πρέπει να καταλαβαίνεις την κατάκριση για να μην παγώνει η καρδιά σου. Η κατάκριση, επομένως, κάνει την χάρη του Θεού να φεύγει. Γιατί είναι υπερηφάνεια. Και ο Θεός υπερηφάνειες αντιτάσσεται. Έτσι, πηγαίνει κόντρα στους υπερήφανους. Ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Η κατάκριση και η καταλαλιά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι οι μεγαλύτερες αμαρτίες. Και απομακρύνουν τη χάρη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλο αμάρτημα. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος που είχε αυτό το φοβερό πειρασμό μετά από την κατάκριση που έκανε σε μια κοπέλα εκεί που δεν φερόταν σωστά στην Κορίτσα, που ήταν ανήθικη. Έζησε αυτό που λέει, έτσι την απώλεια της χάρης, σβήνει η χάρης. Όπως το νερό σβήνει τη φωτιά, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, έτσι και η κατάκριση σβήνει τη χάρη του Θεού. Γέροντα, νιστάζω πολύ στην πρωινή ακολουθία. Και απαντάει ο Άγιος. Μήπως κατέκρινες καμιά αδελφή? Εσύ βλέπεις εξωτερικά τα πράγματα και κατακρίνεις. Γι' αυτό νιστάζεις μετά στην ακολουθία. Βλέπετε, ακρίβεια διαγνώσεις. Όταν κατακρίνεις τον αδελφό σου, μετά έχεις συνέπειες. Φεύγει χάρη στο Θεό, δεν μπορείς να σταθείς μέσα στην ακολουθία. Από τη στιγμή δηλαδή που κατακρίνει κανείς και δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα πνευματικά, μαζεύονται δέκατα πνευματικά και αποδυναμώνεται. Έτσι. Όπως ένας οργανισμός που έχει πυρέτια, όπως λέμε, έχει δέκατα, 37 και 3 και 5 ας πούμε, αυτό εξασθενεί πάρα πολύ τον οργανισμό.
Έτσι λέει ο Άγιος, υπάρχουν και πνευματικά δέκατα, τα οποία εξασθενούν πνευματικά τον άνθρωπο, τα οποία πνευματικά συσσωρεύονται όταν κανείς κατακρίνει και δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα πνευματικά. Και όταν αποδυνομαθεί, ή νιστάζει ή έχει αϊπνία. Υπάρχει μια δυσλειτουργία. Έτσι στον όλο άνθρωπο και στο ορμονικό σύστημα, το οποίο κατεξοχήν επηρεάζεται από την ψυχή και μετά επηρεάζει και αυτό όλο το σώμα. Βλέπετε, ένας άνθρωπος που έχει άγχος, έχει ταραχή, έχει αγωνία, διαταράσσεται οι ορμόνες του, το ορμονικό του σύστημα, εκκρίνονται κάποιες ορμόνες για την αντιμετώπιση, ας πούμε, της έκτακτης αυτής ανάγκης, και μετά αλλάζει όλος ο οργανισμός και το σώμα του ανθρώπου. Διαταράσσεται η λειτουργία. Έτσι και στα πνευματικά, όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, κατακρίνει, αποδυναμώνεται πνευματικά και μετά δεν λειτουργεί σωστά. Και είναι στάζει στην ακολουθία ή, ας πούμε, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, να συχάσει, έχει αϊπνία. Γέροντα, συχνά πέφτω και στη γαστριμαρχία. Κοίταξε, λέει ο Άγιος, εκείνο που τώρα πρέπει να προσέξεις πολύ είναι η κατάκριση. Αν δεν κόψεις την κατάκριση, ούτε από τη γαστριμαρχία θα μπορέσεις να απαλλαγείς. Ο άνθρωπος που κατακρίνει, επειδή διώχνει τη χάρη του Θεού, μένει αβοήθητος και δεν μπορεί να κόψει τα ελαττώματά του. Και αν δεν καταλάβει το σφάλμα του για να ταπεινωθεί, θα έχει συνέχεια πτώσεις. Αν όμως το καταλάβει και ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, τότε ξαναέρχεται η χάρη του Θεού. Βλέπετε, και αυτό που λέει ο Άγιος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αγωνιζόμαστε να καθαριστούμε από τα πάθη, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη χάρη του Θεού. Αλλά και τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να την έχουμε αν κατακρίνουμε. Γέροντα, πώς συμβαίνει όταν κατακρίνω μία αδελφή για κάποιο σφάλμα της, σε λίγο να κάνω κι εγώ το ίδιο σφάλμα? Απαντάει ο Άγιος, αν κατακρίνει κανείς τον άλλο για ένα σφάλμα του και δεν καταλάβει την δόση του ώστε να μετανοήσει, συνήθως πέφτει στο ίδιο σφάλμα για να το καταλάβει. Ο Θεός δηλαδή από αγάπη επιτρέπει να αντιγράφει ο άνθρωπος την κατάσταση αυτού τον οποίο κατέκρινε. Αν πεις λόγου χάρη ότι κάποιος είναι πλεονέκτης και δεν καταλάβεις ότι κατέκρινες, ο Θεός παίρνει τη χάρη του και επιτρέπει να πέσεις και εσύ στην πλεονεξία. Αρχίζεις τότε να μαζεύεις. Μέχρι να καταλάβεις την πτώση σου και να ζητήσεις χώρες από τον Θεό, θα λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Θα πέφτεις και εσύ στην πλεονεξία. Για να σε βοηθήσω, θα σου πω κάτι από τον εαυτό μου. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μείο, έμαθα για μία συμμαθήτριά μου από το δημοτικό ότι είχε παραστρατήσει και έκανε ζημιά κάτω στην Κόνιτσα. Προσευχόμουν λοιπόν να τη φωτίσει ο Θεός να ανεβεί στο μοναστήρι για να της μιλήσω. Είχα ξεχωρίσει και μερικά κομμάτια περί μετανοίας από την Αγία Γραφή και από πατερικά. Μια μέρα λοιπόν ήρθε με δύο άλλες γυναίκες. Μιλήσαμε και έδειξε ότι κατάλαβε. Στη συνέχεια ερχόταν συχνά με το παιδί της και έφερνε κεριά, λάδι, λιβάνι για τον ναό. Μια φορά κάποιοι γνωστοί προσκυνητές από την Κόνιτσα μου λένε, «Πάτερ, αυτή η γυναίκα υποκρίνεται. Εδώ φέρνει κεριά και λιβάνι και κάτω συνεχίζει με τους αξιωματικούς». Όταν ξαναήρθε, τη βρήκα στην εκκλησία να σπάζει τις εικόνες και τις έβαλα τις φωνές. «Φύγε από εδώ», της είπα. «Έχεις βρωμήσει όλη την περιοχή». Η καημένη έφυγε κλαίγοντας. Δεν πέρασε πολλή ώρα και αισθάνθηκα μεγάλο σαρκικό πόλεμο. «Τι είναι αυτό», λέω.
Ποτέ μου δεν είχα τέτοιο πειρασμό. Τι συμβαίνει? Δεν μπορούσα να βρω την αιτία. Κάνω προσευχή, τα ίδια. Οπότε παίρνω τον ανήφορο για την γκαμήλα. Έτσι, η γκαμήλα είναι η πονοκορφή της πίντου, πάπιγκο τύμφι, επί το σχήμα της μοιάζει με καμήλα. Έτσι και είναι ψηλά βέβαια, πάνω από το μοναστήρι του Στομίου, στο οποίο βρισκόταν εκείνο τον καιρό ο Άγιος Παΐσιος πάνω από την Κόλλητσα. Καλύτερα να με φάνε οι αρκούδες, είπα. Προχώρησε αρκετά μέσα στο βουνό. Ο πειρασμός δεν υποχωρούσε. Βγάζω τότε ένα τσεκουράκι που είχα κρεμασμένο στη μέση μου και δίνω τρεις τσεκουριές στο πόδι μου. Μήπως και με τον πόνο φύγει ο πειρασμός. Το παπούτσι γέμισε αίμα, αλλά τίποτα. Σε μια στιγμή ήρθε στο νου μου εκείνη η γυναίκα και τα λόγια που της είχα πει. «Θεέ μου», είπα τότε, «εγώ για λίγο έζησα αυτή την κόλαση και δεν μπορώ να την αντέξω. Και αυτή η ταλέπορη που ζει συνέχεια αυτή την κόλαση. Συγχώρησέ με που την κατέκρινα». Αμέσως ένιωσα μια δροσιά θεϊκή και εξαφανίστηκε ο πόλεμος. «Βλέπεις τι κάνει η κατάκριση?» Ο γέροντας, έχει εδώ μια υποσημείωση του μοναστήρι, που εξέδωσε αυτά τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, που διαβάζουμε στον 5ο τόμο, Πάθη και Αρετές, του μοναστήρι της Ουρωτής, έχει ένα σχόλιο. Ο γέροντας λέγει, αποκαλύπτοντας εξομολογητικά το γεγονός αυτό, αποκαλύπτει συγχρόνως το μαρτυρικό του φρόνημα, το οποίο πήγαζε από την αγάπη του για τον Χριστό. Η αγάπη αυτή κατέφλεγε την καρδιά του και τον παρακινούσε προς κάθε υπερβολή ασκήσεως και οδύνης. Το κίνητρο δηλαδή για την αντιμετώπιση αυτή του πειρασμού δεν ήταν το μίσος προς το σώμα, αλλά η αγάπη του για τον Χριστό. Έτσι και έφτασε μέχρι και αυτό το σημείο. Όπως είπαμε, που πήρε το τσεκουράκι και χτύπησε λίγο έτσι πίσω τη γάμπα του, το πόδι του. Παρόμοιο παράδειγμα, παρόμοια παραδείγματα μαρτυρούνται και στους βίους των Αγίων, όπως ας πούμε στο βίο του Οσίου Μαρτινιανού. Ο γέροντας ανέφερε το γεγονός αυτό για να τονίσει ότι με την κατάκριση απομακρύνεται από τον άνθρωπο η χάρη του Θεού. Σε καμιά περίπτωση δεν θα υπεδείκνυε παρόμοια αντιμετώπιση ενός σαρκικού πειρασμού. Έτσι, αλλά ο ίδιος το έκανε έτσι, και φανέρωσε με αυτό το μαρτυρικό του φρόνημα. Έτσι, είχε πάρει απόφαση, καλύτερα να με φάνε οι αρκούδες, καλύτερα να πεθάνω, παρά να αμαρτήσω. Εδώ σταματώ για να δώσω το λόγο και σε εσάς, εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις.